σε μία είδηση αποκλειστική της Ηρώς Καριοφίλη. Αφορά στη σύλληψη του τραγουδιστή Πασχάλη. Η Ηρώ είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Ηρώ. Καλό μεσημέρι. Ο τραγουδιστής συνελήφθη πράγματι χθες από τους αστυνομικούς, καθώς είχε δοθεί εντολή για τη σύλληψή του μετά από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση ο γενετιστής της γυναίκας, η οποία πριν από λίγο καιρό ισχυριζόταν ότι το παιδί που είχε φέρει στον κόσμο είχε για πατέρα τον τραγουδιστή. Για τους αστυνομικούς βεβαίως ήταν μονόδρομος, τον συνέλαβαν πράγματι τον τραγουδιστή, το διάσημο τραγουδιστή, στο σπίτι του στα Νότια Προάστια. Οδηγήθηκε σιδηροδέσμιος στο αυτόφορο και εκεί δικάστηκε και είναι μια υπόθεση η οποία βαίνει προς την διευθέτησή της. Μήνυση όμως, έτσι όπως είχε γίνει για συκοφαντική δυσφήμιση, δεν έπαιρνε κάτι άλλο πέρα από την σύλληψή του. Μάλιστα. Ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ της Ηρούς. Να πούμε ότι εμείς επικοινωνήσαμε, αφού μας έδωσε η Ηρώ την πληροφορία, επικοινωνήσαμε με τον Πασχάλη. Συγκεκριμένα η Πόπη Παπαδοπούλου πήρε τηλέφωνο τον Πασχάλη. Ηρώ, να σε ευχαριστήσουμε και πάμε να δούμε τι είπε ο ίδιος στην εκπομπή. Ήταν μια παλιά υπόθεση και πρόκειται περί παρεξήγησης και τελείωσε το θέμα. Τι αφορούσε η υπόθεση? Παλιά θέματα που είχα διαφορές με τον γενετιστή Κώστα Πάγκαλο. Κομματική δυσφήμιση. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα και κάποιος θυμήθηκε ότι έληξε η προθεσμία και διέταξε τη σύλληψή μου. Αστείο πράγμα δηλαδή, και εντάξει, τελείωσε το θέμα. Να πούμε ότι είναι μια ιστορία η οποία είχε προκαλέσει, τη θυμάστε όλοι, πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση στην οικογένεια του Πασχάλη. Επρόκειτο για μια γυναίκα η οποία ισχυρίζεται ότι έχει φέρει στον κόσμο το παιδί του. Η γυναίκα αυτή έχει δικαιωθεί, αν θυμάμαι καλά, δικαστικά, έχει δικαιωθεί και μάλιστα τότε είχε ζητήσει να γίνει τεστ DNA, για να μην πω περισσότερα γιατί δεν θυμάμαι όλες τις ακριβείς λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης. Για αυτή την υπόθεση πρόκειται, δηλαδή είναι η συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Εμείς θα ψάξουμε περισσότερα και ενδεχομένως στη συνέχεια της εκπομπής θα σας πούμε. Πάντως, οι αστυνομικοί πήγανε, όπως ακούσατε, από την Ηρώ στο σπίτι του τραγουδιστή, τον συνέλαβαν για αυτή την εκκρεμούσα υπόθεση και δικάστηκε. Αυτά λοιπόν στο πλαίσιο του αυτοφόρου.